Καλησπέρα σε όλους. Σας είχα υποσχεθεί μόλις έρθει το πρώτο TRK στο Ηράκλειο και έχουμε μια καλύτερη άνεση χρόνου να σας το παρουσιάσω. Εδώ είμαστε λοιπόν, TRK 702X. Σήμερα ήρθε, μόλις έχει συναρμολογηθεί. Είμαι εδώ στην αντιπροσωπεία του κυρίου Ρίγα και τι θα κάνουμε. Θα σας πω λιγάκι τα τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ που καθόμαστε εδώ έξω και στη συνέχεια θα περάσουμε μέσα που έχει έρθει ακόμη ένα δεύτερο μηχανάκι για να το ανοίξουμε, να δούμε τα ηλεκτρονικά, τα καλούδια και όλα αυτά. Πάμε να δούμε στην αρχή λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής. Κλασικά έχω σκονάκι. Τι νομίζετε, τώρα μεγάλος άνθρωπος. Αυτά τα έχουμε πει. Έτσι, συνολικό μήκος 2,20, το πλάτος του στα 925 χιλιοστά, το ύψος 1420, εντάξει. Καλό το λες το ύψος. Το ύψος της σέλας που μας ενδιαφέρει στα 835 χιλιοστά. Έτσι, έχει η ελάχιστη απόσταση εδώ από το έδαφος. Εδώ παιδιά είναι στα 20 εκατοστά. Βλέπετε και αυτή την πλάκα που έχει από κάτω για προστασία από τις πέτρες και από όλες τις κακοτοπιές. Βάρος μαζί με τα υγρά του, όλο αυτό το ρώτησα, 218 κιλά και έχει μια χωρητικότητα στο τεπόζιτο στα 20 λίτρα, από τα οποία τα 4 λίτρα είναι η ρεζέρβα. Αν σας θυμίζει λιγάκι κάτι το πλαίσιο, αν σας θυμίζει λιγάκι κάτι ο κινητήρας, Kawasaki versus, αν σας θυμίζει κάτι, το πετάμε έτσι λιγάκι να βλογίσουμε και τα γελάκια μας. Συνεχίζουμε. Μπροστά η διαδρομή μας. Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει μια διαδρομή 140 χιλιοστών, πίσω 50. Η μηχανή φρενάρει με δύο υδραυλικά δισκόφρενα μαργαρίτες, όπως βλέπετε, διαμέτρου 320 χιλιοστών μπροστά, ενώ πίσω πέφτουμε στα 260 χιλιοστά. Φοράνε τα Pirelli, τα Scorpion, τα Rally μπρος-πίσω. Τι άλλο, πόσα μουλαράκια βγάζει, 70 μουλαράκια σε 6.000 στροφές, εξατάχυτο. Ο συμπλέχτης είναι με υποβοήθηση υγρός, έτσι για να γίνεται πολύ μαλακός, πολύ ωραίος, πολύ ωραία αίσθηση, πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Ω, Παναγία μου, ωραία, ωραία, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Έτσι, τώρα η μηχανή μπορεί να πάρει και εξτρά πάνω της, όπως τερμενόμενα grip, τα οποία χρειάζονται μερικές φορές. Έτσι, μπορεί να αλλάξεις τη σέλα του αναβάτη, να βάλεις κάτι άλλο πιο καλό. Προφανώς, όπως βλέπετε, αλλά αυτά θα τα δούμε μέσα. Υπάρχει αυτή η οθονίτσα και υπάρχει φορτιστής εδώ, USB και Type-C, κάτι που το δικό μου για παράδειγμα δεν το έχει. Τα χειριστήρια φωτίζονται, αλλά αυτά θα τα δούμε όταν θα πάμε μέσα στο άλλο το μεκανάκι, το οποίο έχει και μπαταρία, να το βάλουμε λιγάκι μπροστά και να δούμε και τι δείχνει. Υπάρχει συνδεσιμότητα με το κινητό, Bluetooth connectivity, και μάλιστα κάνει και phone mirroring, δηλαδή μπορείς με λίγα λόγια να βάλεις το Google Maps να σου δείχνει, να παίζεις το κινητό σου και να σου το δείξει μπροστά. Έχει ένα σύστημα GPS και από ό,τι ξέρω είναι σε προσφορά για ένα χρόνο, το παίρνετε δωρεάν. Η συγκεκριμένη μηχανή που βλέπετε, αυτή εδώ τώρα, έχει έρθει έτσι όπως τη βλέπετε, χωρίς τις βαλίτσες, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που λένε, θα υπάρχει σε προσφορά τριβάλιτσες. Αυτό το είχαμε πει και την άλλη φορά που είχαμε έρθει και την είχαμε δει. Οι συγκεκριμένοι τώρα απλά έρχονται οι βαλίτσες, θα μπουν και αυτές πάνω. Αν θυμόσαστε το βίντεο που είχαμε κάνει οι παιδες, ήταν ένα πολύ ωραίο σύνολο βαλίτσων πάνω με τη στάμπα της Benelli. Τιμή, 8.395. Αν θυμάμαι σωστά, ναι, καλά θυμάμαι, 8.349, εντάξει, θέλω να πω, 8.450. 30% προκαταβολή, μέχρι και 24 άτοκες δόσεις και είπαμε, όποιος προλάβει
Η συγκεκριμένη τώρα είναι απόλυτη. Η άλλη που θα πάμε να δούμε μέσα έχει πουληθεί. Όποιος προλάβει παίρνει και το τριβάλιτσο μέχρι να εξαντληθούν. Ωραία δείχνει, ωραία αίσθηση έχει. Εγώ κάτσα και πάνω. Εντάξει, το δικό μου το ύψος είναι, εγώ ρε παιδάκι μου, και ένα 80. Μια πάρα πολύ προσεγμένη κατασκευή. Το μόνο που δεν μου αρέσει εμένα, θα το ξαναπώ, το μέγεθος του ανεμοθώρακα. Βέβαια, από την άλλη, θα μου πεις ότι έχουν παρουσιαστεί και άλλες μηχανές οι οποίες κοστίζουν 2,5 φορές τα χρήματα της συγκεκριμένης και έχουν και αυτές τρούνι για ανεμοθώρακα. Αυτό αλλάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα μέσα στην άλλη μηχανή που της έχουμε βάλει και την μπαταρία, να τη βάλουμε μπροστά, να δούμε τι δείχνει πάνω το καδράν, να την ψαχουλέψουμε λιγάκι και μη σηκωθείτε να φύγετε. Εδώ είμαστε και σε λίγο ξανά μαζί, έτσι. Και μέχρι να φέρει ο Μινάς τα κλειδιά, θα συμπληρώσω σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως το εξής. Αν ψάχνετε να βρείτε για ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και πείτε «Οχου, δεν είναι ρυθμιζόμενες» κτλ. Κτλ. Η μπροστά, ναι, δεν είναι ρυθμιζόμενες οι μπροστά οι αναρτήσεις, αλλά πίσω θα χρειαστεί να βγάλετε, συγγνώμη, αυτό το πλαστικούλι από εδώ και από εδώ πίσω με το χεράκι σας θα μπορέσετε να ρυθμίσετε τις αναρτήσεις σας. Και τώρα ήρθε το καλύτερο μηχανάκι που κυκλοφορεί ever, 660 XT. Πάμε όμως στη δικιά μας την παρουσίαση. Με τη βοήθεια του Μινά, να είσαι καλά Μινά, ευχαριστώ πολύ, ανοίγουμε. Α, τι ξεχάσαμε να πούμε, ότι είναι κύλες, σωστά. Όχι κύλες, Όχι. Τι. Και έχει κανονικά κλειδιά. Α, γιατί το είδα έτσι. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι το καδράν. Ο φωτισμός. Ο φωτισμός αλλάζει και γίνεται, να υποθέσω, ή λευκός ή το πίσω εδώ πέρα. Λόγω στις χερικές συνθήκες, δηλαδή το αν είναι νύχτα είναι σκοτεινό. Α, δεν το κάνεις εσύ μόνος σου και, το... Και αυτόματα και μόνος σου. Ωραία. Από τη δικιά μου εμπειρία, αυτό που... από το καβασάκι, νομίζω το μαύρο βολεύει πιο πολύ. Για τις δικές μας τις καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, με την ευκαιρία που είμαστε εδώ πέρα στα κουμπάκια, τα βλέπετε τα κουμπάκια αυτά ότι φωτίζονται έτσι. Είναι πάρα πολύ βοηθητικά, ιδίως όταν οδηγάς τη νύχτα. Ναι. Και με αυτά τα κουμπάκια εδώ που πατάει ο Μινάς, όταν θα συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο στη μηχανή, θα μπορείτε να απορρίπτετε, να δέχεστε κλήσεις κτλ. Οπ, ορίστε. Ωραίο είναι. Και εμένα σου λέω αλλάζει, αλλά γενικά το έχω συνηθίσει στο μαύρο. Στο ναι. Μαύρο. Ναι, εμείς το βάζουμε στο auto, ας πούμε, να μην ενοχλεί το νύχτα. Μπράβο. Okay. Έχει όλα τα καλούδια πάνω, έχει το connectivity αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε βενζίνη να το ρίξουμε μία. Για πάμε. Πλησιάζω κοντά, παιδιά, για να ακούσετε τον ήχο. Δικίνδυνος ο κινητήρας, έτσι. Ωραίος, μπασάτος. Το δανειζόμαστε το κινητήρα από την Καβασάκη. αλίμονο. Σιγά που δεν θα το δανειζόσασταν. Ωραία, δικίνδυνος. Με ωραίο μπάσο ήχο. Και αυτό που θα πρέπει εγώ τώρα να παρατηρήσω είναι το εξής. Βλέπω μία μεγάλη διαφοροποίηση στο σχεδιασμό και στην ποιότητα εδώ το φλας, της λεπτομέρειας. Είναι πολύ πιο προσεγμένο. Για να δούμε τα φλασάκια. LED, έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει εξτρά, ούτε να ανακαλύψει την Αμερική. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο και το πίσω σύστημα. Έρχεται και με αυτά εδώ πέρα τα καλούδια, δεν χρειάζεται να τα αγοράσετε εξτρά, ξέρετε που χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω. Αχ. Okay. Έρχεται με διάφορα καλούδια η μηχανή, είναι προσεγμένη στη λεπτομέρεια, είναι με μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη του 502, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και τώρα θα σας πω και το κακό νέο. Το επόμενο κοντέινερ το οποίο θα έρθει από Κίνα, θα έρθει τον Νοέμβριο. Και αν
αν θέλετε να προμηθευτείτε τη συγκεκριμένη μηχανή, έχετε τις εξής δύο δυνατότητες. Ή θα πάρετε εδώ τηλέφωνο στα παιδιά στο Ρίγα, γιατί το άλλο που παρουσιάσαμε είναι απόλυτο, ή θα πάρετε τηλέφωνο να δείτε αν υπάρχει κάποιο προπαραγγελία. Ή προπαραγγελία. Και αυτό βέβαια δεν οφείλεται στους τοπικούς εισαγωγείς και στους τοπικούς εμπόρους, μην τα ρίχνουμε όλα σε αυτούς, οφείλεται στην εταιρεία την ίδια. Το TRK σχεδιάζεται στην Ιταλία, κατασκευάζεται στην Κίνα. Για μένα αποτελεί μια πάρα πολύ καλή και δυνατή πρόταση για adventure μηχανάκι και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, σκυλοφτιάχνεται του κερατά, έτσι. Κάγκελα και όλα τα σχετικά. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι το βάρος έχει μείνει στα 218 κιλά. 218 κιλά. Πάρα πολύ καλό. Αυτά. Αυτά. Ελπίζω να σας έλυσα κάποιες απορίες. Την άλλη φορά είχαμε κάνει μια στατική παρουσίαση. Η μηχανή είναι πανέμορφη να τη δει κανείς από κοντά και δεν ξέρω αν αποτυπώνεται. Θα φύγει τώρα το XTX, αν φύγεις με σούζα θα σε δεις και στο YouTube. Δεν ξέρεις και εσύ να κάνεις σούζες. Δεν είναι δεν δικός. Μήπως είναι το παλιό το δικό μου αυτό. Τέλος πάντων. Τι λέγαμε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η ποιότητα των πλαστικών έτσι όπως τη βλέπω εγώ και όπως τη βλέπω από κοντά είναι υψηλή. Το συγκεκριμένο χρώμα, το graphite, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Βγαίνει και στο άσπρο που είχαμε δείξει την άλλη φορά στις φωτογραφίες, βγαίνει και σε ένα πράσινο, ένα χακί, αλλά αυτό, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, κάντε τους σχολιασμούς σας. Ξέρω το θέμα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Σας είπα για την διαθεσιμότητα της μηχανής, σας είπα για τις τιμές, σας είπα για το δώρο για όσους προλάβουν θα το πάρουν τριβάλιτσο, δηλαδή στην τιμή που είπαμε στα 8.340 και τριβάλιτσο, μην τρελαθούμε τώρα, είναι μόνο τα τριβάλιτσα, άμα κάποιος πάει να τα πάρει θέλει 1.500 μαζί με όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο, γεια χαρά σε όλους!